once out strolling one very hot summer's day, when I thought I'd lay myself down to rest in a big field of tall grass. I lay there in the sun and felt it caressing my face as I fell asleep and dreamed. I dreamed I was in a Hollywood movie and that I was the star of the movie. This really blew my mind, the fact that me, an overfed, long-haired, leaping gnome, should be the star of a Hollywood movie. Παλιά πόλη Ρεθύμνου, Ράκι Μπαράκι 1600. Ένας χώρος πολύ ζεστός, πολύ αγαπημένος, γεμάτος χρώματα και αρώματα. Παρέα μας η Κατερίνα Ξεκάλου, υπεύθυνη όλου αυτού του αποτελέσματος. Σου είπα και την προηγούμενη φορά, ποτέ μόνη μου, πάντα μαζί με ανθρώπους. Είσαι αλλιόχρον και το ξέρουμε, αλλά όχι. Δεν μπορείς να μην το αναγνωρίσεις, να το πω πολύ απλά. Ευχαριστώ πολύ. Η υπογραφή σου και η πινελιά σου. Η πινελιά μου υπάρχει σίγουρα, η υπογραφή μου υπάρχει σίγουρα, η ψυχή μου υπάρχει σίγουρα. Έτσι. Αλλά πολύ όχι ωραία. Μόνο η δικιά μου. Πολλών ανθρώπων οι οποίοι είτε ήταν εδώ, είτε είναι εδώ, είτε πέρασαν, είτε θα περάσουν. Σωστά. Μας αγκαλιάζετε όλους το ίδιο, αυτό εισπράττουμε. Σπίτι μας έρχεστε. Σπίτι, έτσι, ναι. Το λέω πολύ συχνά. Ναι. Σπίτι μας έρχεστε. Εγώ περνάω εδώ πολύ περισσότερο χρόνο, πολύ περισσότερες ώρες. Είναι πολύ πιο από ότι στο σπίτι μου. Οπότε εδώ έρχονται οι φίλοι μου, εδώ έρχεται η κόρη μου όταν τελειώνει το σχολείο. Έτσι. Εδώ είναι ο σύζυγός μου, εδώ είναι οι συνεργάτες μου, εδώ είναι η ζωή μου. Στο σπίτι πάω για να κοιμηθώ. Έχω μια πορεία και ήθελα να σε ρωτήσω και κάτι δύο, αλλά αφού μας δίνετε τώρα η ευκαιρία να το μοιραστούμε λοιπόν με όλους. Πώς επιλέγεις, γιατί ξέρω ότι έχεις ένα κεφάλι γεμάτο πληροφορίες και μηνύματα και γεύσεις και εσύ και έντονα αρώματα. Πώς επιλέγεις λοιπόν το μενού, πώς κατασταλάζεις ώστε να πιάσεις λιγάκι, λίγο απ' όλα. Υπάρχει πάντα μέσα στο μυαλό μου ένας βασικός κανόνας. Mm-hmm. Στο πιάτο μου δεν συνδυάζεται και δεν συμπεριέχεται τίποτα που δεν υπάρχει στο κριτικό τραπέζι. Ναι. Εννοώ ότι οποιοδήποτε συνδυασμός, γιατί μας αρέσουν πολύ να παίζουμε με συνδυασμούς. Εννοείται. Και θα το δείτε και από τα πιάτα τα οποία θα σας φτιάξει μετά η Ελευθερία. Και εδώ είμαστε και αρκετά συντηρητικοί. Mm-hmm. Απέναντι στην αυλή κάνουμε πολύ περισσότερα πειράματα. Είναι η αυλή των θαυμάτων εκεί. Από ό,τι κάνουμε εδώ. Έτσι. Όμως υπάρχει πάντα ένας βασικός κανόνας που τον σεβόμαστε μαζί με όλους τους συνεργάτες. Τεχνικές μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τις πιο καινούργιες, τις πιο σύγχρονες, τις πιο νέες, υλικά και συνδυασμούς γεύσης μόνο ό,τι θα συνδύαζε ένας παραδοσιακός κριτικός. Σωστά, Κατερίνα. Αυτό που λες είναι πολύ σημαντικό. Είναι ο χρυσός κανόνας για μένα. Και είναι αυτό τελικά που εισπράττουμε εμείς. Και γι' αυτό δεν έχουμε ξεφύγει ποτέ από το όριο. Πάντα τα πιάτα μας μπορεί να είναι λίγο καινούργια, λίγο φρέσκα. Ξέρετε, πιάτα τα οποία κάνουμε πολλά χρόνια πριν εμείς, είναι τώρα πολύ φρέσκα. Πες μου λοιπόν, ποιο πιάτο πρέπει κάποιος που έρχεται εδώ για πρώτη φορά, δεν έχει λοιπόν ξαναγευτεί την κουζίνα σας, τι είναι αυτό που πρέπει οπωσδήποτε να έχει δοκιμάσει φεύγοντας. Μα σας τα κάνουμε, θα σας τα κάνουμε. Εμείς έχουμε όρεξη πολύ, όρεξη να έχουμε. Αλλάζει συχνά το μενού μας. Αλλάζει. Αν είχατε έρθει ένα χρόνο πριν, με άλλο μενού, με άλλα φαγητά, με άλλο σεφ, θα τρώγατε άλλα πράγματα. Σωστά. Σήμερα τρώτε άλλα πράγματα, αλλά έτσι κι αλλιώς το μενού μας αλλάζει συχνά. Κρατάμε πάντα μία βάση και προσθέτουμε, διαφερούμε. Καινούργιες ιδέες. Και εποχικά. Δηλαδή, μπορεί να τρως το ίδιο πράγμα το καλοκαίρι και το ίδιο πράγμα το χειμώνα. Τώρα, τον επόμενο μήνα θα βάλουμε λίγο πιο χειμωνιάτικες γεύσεις. Λοιπόν, δεν θα φύγεις, θα κάτσεις εδώ μαζί μας. Έτσι κι αλλιώς θα καθόσουμε. Δεν θα είναι. Το ξέρω. Είσαι το μάτι του χώρου. Είσαι η ψυχή του χώρου. Όποιος σε γνωρίζει, πραγματικά δεν το λέω για καλό λόγο και το ξέρεις. Βάζεις την ψυχή σου, θα το επαναλάβω. Φαίνεται. Το αγαπάω αυτό που το αγαπάς. Και είμαι και τυχερή γιατί το αγαπάνε και οι συνεργάτες μου. Σωστά. Τουλάχιστον για όσο καιρό είναι συνεργάτες μου, σίγουρα το αγαπάνε και σίγουρα. Δεμένη ομάδα, καλό αποτέλεσμα. Και σίγουρα δίνουν ένα κομμάτι από την ψυχή τους. Η Ελευθερία ετοιμάζει ήδη μέσα. Η μαμά Ελευθερία. Η μαμά Ελευθερία. Και λέω η μαμά Ελευθερία, διότι η Ελευθερία μαγειρεύει όπως μαγειρεύουν
ωραίες κριτικές μανάδες. Με το παλιό, ωραίο, με το παλιό παραδοσιακό τρόπο της, μπορεί να μην είναι απίστευτα εφάνταστη στο στήσιμο του πιάτου της ή στην εμφάνιση, κάτι που, ξαναλέω, απέναντι λειτουργεί πολύ, αλλά έχει γεύσεις οι οποίες... Είναι η άλλη οπτική γωνία. Τέλεια. Εγώ πάω απέναντι... Ζεσταίνει την καρδιά μας, μαμά Ελευθερία. Σημαντικό, θέλουμε κάτι άλλο. Το φαγητό της ζεσταίνει την καρδιά μας. Έτσι, αγάπη, το μαγικό μυστικό. Σε χαιρετώ. Ευχαριστούμε που θα τα πούμε μετά, πίνοντας εκτός από πορτοκαλάδα και ένα ποτηράκι κρασί. Μετά θα πρέπει να δούμε και τι φτιάξαμε. Και τι φτιάξαμε. Καλά είναι αυτά που λέμε, αλλά. Ωραία. Με το ανανεώνω ραντεβού, υπόσχεση. Περιμένω. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Long hair, leaping gnome. Should be the star of a Hollywood movie. There I was. I was taken to a place. The Hall of the Mountain Kings. Την υπόσχεσή μου την κράτησα. Το βλέπεις. Είμαι πάλι εδώ. Ράκι, Μπαράκι, 1600, εδώ στην παλιά πόλη του Ρεθύμνου. Για άλλη μια φορά κοντά σας, ανυπομονούσα να έρθω. Γιατί είμαι σίγουρη, βλέποντας το τραπέζι, ότι κάτι καλό έχεις πάλι κατά νου. Τι έχει σκεφτεί σήμερα, Ελευθερία? Η Ελευθερία είναι υπεύθυνη κουζίνας εδώ στο Ράκι Μπαράκι. Έχει αναλάβει έτσι να είναι επικεφαλής στην όλη αυτή η καταπληκτική ομάδα που ξέρουμε ότι πραγματικά έχετε θαυμάσιο κλίμα και αυτό είναι που εισπράττουμε και εμείς έξω απολαμβάνοντας τα φαγητά που όλες ετοιμάζετε για μας. Τι θα μαγειρέψουμε σήμερα? Λοιπόν, καλώς ορίσατε και πάλι. Καλώς σας βρήκαμε για μια φορά. Θα κάνουμε ένα πάρα πολύ γρήγορο φαγητό, εύκολο και πάρα πολύ νόστιμο. Ένα από τα μεζεδάκια τα ωραία που ετοιμάζεις μέσα εκεί στην κουζίνα απέναντί μας, την καταπληκτική που έχουμε τη χαρά πραγματικά να φαίνονται τα υλικά, να φαίνονται οι προετοιμασίες. Και είναι κάτι που δεν σου κρύβω, ότι σε προδιαθέτει στο να κάτσεις να χαζέψεις όλο αυτό που κάνετε εσείς εκεί μέσα. Είναι ο χώρος εκπληκτικός. Όλα ξεδιπλώνονται μπροστά μας. Όλα γίνονται μπροστά στον πελάτη. Όλα γίνονται μπροστά στον πελάτη. Έτσι. Πιο πολύ σαν φίλους μας αντιμετωπίζετε. Δεν κρατώ πελάτη στο διώχνω. Δεν έχουμε αυτή την αίσθηση όταν καθόμαστε να φάμε εδώ. Έχουμε αρκετούς φίλους. Έχονται πραγματικά σαν φίλοι και τους δεχόμαστε σαν φίλους. Η ζεστασιά που βγάζετε και εσείς και ο χώρος. Πραγματικά. Οπότε λοιπόν, σήμερα έχουμε ψαρονέφρι. Έχουμε ψαρονέφρι. Ελευθερία, ναι. Θα κάνουμε ένα ψαρονέφρι. Με φέτα και ρίγανη. Φέτα. Ψαρονέφρι κομμένο σε κομματάκια. Ναι. Εδώ. Είναι ένα πηχτό γαλοχανίον που θα το βάλουμε στο τέλος. Πηχτό γαλοχανίον. Πάρα μ' αρέσει την κυρία Ελευθερία μας. Ναι, πάρα όπως σας είπα, ωραία. Είναι ντόπια. Προτιμάμε τα υλικά, και πρώτη ύλη, στηρίζουμε τον τόπο μας. Καλά προσπαθούμε προϊόντα. Να φέρουμε το καλύτερο. Είμαι σίγουρη. Ναι. Το αποτέλεσμα το δείχνει. Ρίγανη. Ρίγανη κλασικά. Ναι. Και λίγο ζωμό που θα χρησιμοποιήσω. Ζωμό λαχανικών. Είναι ζωμός από κοτόπουλο. Ζωμός κότας. Ωραία. Ναι. Και εδώ βλέπω τσίπουρο. Το τσίπουρο. Και ελαιόλαδο. Ελαιόλαδο. Κλασικά. Πάρα πολύ λοιπόν. Ωραία. Το κρεατάκι μας έχει μαριναριστεί. Ωραία. Έχει αλατάκι, πιπεράκι και θυμάρι. Και λίγο θυμάρι. Θυμάρι. Λίγο. Πάρα πολύ ωραία. Ανάβουμε το μάτι μας. Είμαι σίγουρη ότι θα χρειαστεί το ελαιόλαδο. Πολύ τώρα. Λίγο βάζω, αλλά πάντα λίγο ελαιόλαδο. Ωραία. Το α και το μέγα για όλα τα πιάτα εδώ. Έτσι είναι. Αφήνουμε λίγο το τηγάνι να κάψει, ώστε να. Ωραία. Εμείς τώρα θέλουμε να κρατήσουμε ζουμερό το χοιρινό μας. Ναι. Και απλώς να θωρακίσουμε απ' έξω να κάνει έτσι, φυσικά. Να πάρει μια ωραία κρούστα, ένα ωραίο χρώμα. Αλλά είναι πολύ ζουμερό στο κέντρο, σωστά. Έτσι είναι, έτσι είναι. Γιατί εντάξει, το χοιρινό αρχίζω και μαθαίνω κι εγώ, το βλέπεις. Εντάξει. Είναι ένα πιάτο που θέλει πολύ λίγο χρόνο προετοιμασίας. Μα πάρα πολύ λίγο, θα δείτε τώρα. Είναι πεντανόστιμο. Γι' αυτό είμαστε σίγουροι. Και μπορούμε είναι να ένα φτιάξουμε... πιάτο που κάποιος που επισκέπτεται εδώ τον καταπληκτικό σας αυτό χώρο προτιμάει να δοκιμάσει. Είναι από τα αγαπημένα δηλαδή πιάτα των ναι, παρόλο που πελατών. Έχουμε, παρόλο που έχουμε κάποια πιάτα τα οποία λίγο ο πελάτης τι, τα λίγο κολλάει. Ψαρονέφρι με φέτα, με ρίγανη, με τσίπουρο. Ναι. Είναι λίγο περίεργα τα πιάτα μας. Όμως εκείνοι που έχουμε δοκιμάσει, όπως επίσης έχουμε και το κοτόπουλο, τη τηγανιά, η οποία είναι με κρέμα μαστίχας. Ναι, για πες μας, λέει, λίγο περίεργα τα πιάτα μας. Τα πιο περίεργα σε εισαγωγικά, γιατί τίποτα στην κουζίνα δεν είναι περίεργο. Όλα παντρεύονται φυσικά, πολύ ωραία, φυσικά, αν ναι, να παντρέψει σωστά. Αλλά τι θεωρείς ότι θα πρέπει κάποιος ερχόμενος εδώ να μην παραλείψει να δοκιμάσει?
Έχουμε πάρα πολλά πιάτα. Όπως σας είπα, η τηγανιά κοτόπουλου με κρέμα μαστίχας. Εγώ βάζω συγχρόνως κιόλας. Ναι, ναι, μιλάμε βέβαια. Εμείς μιλάμε. Όταν ακούει κάποιος με κρέμα μαστίχας, λίγο. Ναι, πολλάει. Το ξενίζει, Ναι, όταν όμως το δοκιμάσει, είναι ένα πιάτο που πραγματικά είναι υπέροχο. Καταρχήν είναι ελληνικότατο. Μαστίχα, ελληνικότατο, ναι. Είναι πολύ ωραίο. Έχουμε πάρα πολλά μεζεδάκια. Έχουμε το ψαρονέφι αυτό εδώ που θα δοκιμάσετε και σήμερα. Επίσης έχουμε ένα αλμυρό γαλακτομπούρεκο. Αλμυρό γαλακτομπούρεκο. Είναι ένα πραγματικά που αξίζει τον κόπο να δοκιμάσετε. Το ξέρουν, το μάθανε οι ρεθιμιώτες και όχι μόνο, πάρα πολύ. Έρχεται κόσμος γι' αυτό. Πώς εμπνέεσαι τα πιάτα, τι σε οδηγεί, πειραματίζεσαι, είναι γεύσεις είναι... και μνήμες δικές ναι. σου από είναι τα παιδικά μνήμες, σου χρόνια. Είναι μνήμες, είναι γεύσεις, είναι λίγο απ' όλα. Το χοιρινό έχει αρχίσει και ροδοκοκκινίζει. Ναι. Θεωρώ είναι έτοιμο. Ελευθερία είναι πραγματικά ήταν κυριολεκτικό αυτό που είπε. Είναι σχεδόν έτοιμο ότι είναι ώρα να βάλουμε το μαγικό το τσίπουρο. Το οποίο είναι χωρίς γλυκάνισο. Θέλω να το τονίσουμε. Α, αν και το γλυκάνισο να ξέρεις πάει παντού. Αυτό δεν θέλει λόγια. Είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να απολαύσει κάποιος σε μια κουζίνα. Όλοι περιμένουμε αυτή τη στιγμή. Αυτό βλέπει ο πελάτης εκεί που μαγειρεύεται μπροστά του. Είναι εκπληκτικό αυτό. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, βάλαμε το γλυκάνισο. Προσθέτουμε λίγο ζωμό. Ωραία. Συμπληρώνουμε λοιπόν υγρά στο πιάτο, Πολύ λίγο. Να πάρει ένα-δυο στροφές. Έχουμε τη φετούλα μας. Τη φέτα την έχουμε θρηματίσει με το χέρι μας. Είναι έτσι χοντροκομμένη. Ναι. Βάζω έτσι πολύ λίγη. Η οποία θα έρθει να μελώσει, να χυλώσει μέσα. Μπορώ να το φανταστώ. Για το ψαρονέφρι με φέτα και ρίγανη θα χρειαστούμε. Ψαρονέφρι κομμένο σε μικρά κομμάτια. Φέτα, πηχτό γαλοχανίων, ρίγανη, ζωμό κοτόπουλου, τσίπουρο, ελαιόλαδο, αλάτι πιπέρι. Τώρα, φτάνουμε στο τελείωμά του. Ωραία. Βάζουμε το πηχτό γαλό που είπες. Αυτό είναι πραγματικά ένα προϊόν που... Ναι, αυτό το πολύ ιδιαίτερο λοιπόν προϊόν, τι το διαφορετικό προσθέτει στο πιάτο και το έχεις επιλέξει. Καταρχήν το φτιάχνουν για μας. Είναι ένα προϊόν πραγματικά που αξίζει και σκέτο. Ξέρουμε πολύ την ξυνομιζήθρα. Ξέρουμε πολύ την ξυνομιζήθρα. Πώς είναι, πώς αυτό. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο δεν είναι ξινό. Έχει όλες τις θρεπτικές ουσίες που έχει ένα γάλα. Και δεν αλλάζει κάτι, δηλαδή το πηχτόγαλο, δεν βγάζεις κάτι, όλες οι ουσίες είναι μέσα. Είναι πάρα πολύ ωραίο πιάτο. Πάρα πολύ. Και σκέτο τρώγεται. Είναι αφρός. Και σε κρέατα μπαίνει και σε σαλάτα, είναι πεντανόστιμο. Ναι, είναι αφρός. Πολύ ακόμα ωραίο. Και πάνω στο ψωμί. Λοιπόν, εδώ είμαστε έτοιμοι. Φοβερό. Έλειωσε και το πηχτόγαλο. Πάρα πολύ ωραίο. Το βάλαμε. Τώρα βάζουμε λίγο έξτρα θυμαράκι, θα το βάλουμε ωραία. Έτσι, κλαδάκι από θυμάρι. Ναι. Το τρίβουμε φρέσκο-φρέσκο για να μας χομυρίσει. Λατρεύω θυμάρι περισσότερο από τη ρίγανη. Θεωρώ ότι είναι πολύ πιο λεπτά τα αρώματά του. Ναι, είναι. Το πιάτο μας θα βάλουμε στο πράσινο. Εδώ, στο πράσινο. Ναι. Τίποτα δεν έχει επιλεγεί τυχαία σε αυτό το μαγαζί. Είναι όλα μέχρι η παραμικρή πινελιά, δηλαδή το πιάτο. Κοίτα πόσο αρμονικά έδεσε με τη συνταγή μας. Και θα συμπληρώσεις και θα τη φέτα. Και τη φετούλα κρυμμένη. Μοσχοβολάει η ελευθερία. Και αυτό που πάει με τη φέτα πάντα, φέτα με ρίγανη, είναι εννοείται. Πάντα μαζί, παντρεμένα. Εννοείται. Και τα δύο. Φέτα χωρίς ρίγανη δεν είναι φέτα. Ορίστε, έτοιμο το πιάτο μας. Η τελευταία πινελιά πρέπει να είναι δική μου. Ένα κλαδάκι από φρέσκο θυμάρι, θεωρώ θα το απογειώσει. Συμφωνούμε. Yes. Συμφωνούμε. Ελευθερία, ανυπομονώ να το δοκιμάσω και αυτό. Θα μαρτυρήσω όμως. Ξέρω ότι έχεις κατά νου να μας κάνεις και γλυκό. Ναι. Να φύγουμε όλο γλύκα λοιπόν εδώ από το ράκι μπαράκι 1600 στην παλιά πόλη του Ρεθύμνου. Αυτό το γλυκό στο ζήτησα προσωπικά εγώ. Μου έκανες τη χάρη, το μοιραστούμε όμως με όλους. Δεν θα είναι το μυστικό σου. Όχι. Τι άλλο θα ζήταγα, χαλβά. Λατρεύω, αγαπώ, με πάει πολύ πίσω στα παιδικά μου χρόνια. Είναι το γλυκό που φτιάχνει και εμένα η γιαγιά μου και η μαμά μου. Έχει τα μυστικά του, σωστά. Έχει τα μυστικά. Ωραία. Θα μας τα αποκαλύψεις όλα, σήμερα. Όλα. Χαίρομαι. Να πούμε λίγο τα υλικά, αν και τα ξέρουμε όλα, αλλά λιγάκι να τα
φρεσκάρουμε στη μνήμη μας. Ζάχαρη. Λοιπόν, ζάχαρη. Σε τι ποσότητα ελευθερία? Λοιπόν, εκεί έχουμε τρίσει τα υλικά για ένα ταψί το οποίο χρησιμοποιώ και κάνω καθημερινώς. Ωραία. Και είναι 6 ποτήρια ζάχαρη. Ωραία. Για ένα ταψί, ένα ρεσό μεγάλο βγαίνει η δόση που λέμε τώρα. Ωραία. 6 ποτήρια ζάχαρη. Σιμιγδάλι βάζουμε 2 ποτήρια χοντρό και 2 ποτήρια ψηλό. Ωραία. Είναι και αυτό ένα από τα μυστικά του. Αυτό πήγα να σου πω. Οπότε 4 στο σύνολο σιμιγδάλι και κατά τη στοιχεία 6 φλιτζάνες, ναι, ζάχαρη. Όπως και λάδι. Βάζουμε ελαιόλαδο, ένα ποτήρι. Ωραία. Και ένα ποτήρι, επειδή θέλουμε λίγο ελαφρύς ο χαλβάς μας να είναι, βάζουμε ηλιέλαιο. Και πάρα αυτό ένα σωστό από τα μυστικά, γιατί ο χαλβάς χρειάζεται πραγματικά λίγο τέχνη για να γίνει. Ναι, δεν είναι... Μου έχει τύχει να φάω χαλβά και να μου αφήνει αυτή την πολύ βαριά αίσθηση του λαδιού στο στόμα. Παρόλο που το λάδι μας είναι πολύ καλό το ελαιόλαδο, κάποιες φορές πρέπει λίγο-λίγο να το ελαττώνουμε σε κάποια γλυκά συνήθως. Συμφωνώ, τόσο όσο. Ναι. Εδώ τι καλό μου έχει. Εδώ είναι τρίμα πορτοκαλιού. Έχω ξύσει πορτοκάλι. Ξύσμα, ναι. Ωραία. Βανίλια. Κλασικά το κλασικό. Εντάξει, χαλβάς χωρίς κανέλα. Φυσικά. Δεν είναι χαλβάς. Ναι. Και εδώ τώρα να μην το σερβίρουμε. Δοκίμασα πριν. Εντάξει. Χωρίς λόγια. Γλυκό κυδόνι από τα χεράκια σου. Αυτό τα λέει όλα. Πάμε να ξεκινήσουμε. Ωραία. Ξεκινάμε. Ωραία. Λοιπόν, βάζουμε το νεράκι μας. 6 ποτήρια νερό. Κανάτα, οπότε. Φυσικά και τα δύο τα θέλω. Ωραία. Έχουμε μετρήσει 6 ποτήρια νερό. Έχουμε ανάψει εδώ. Ωραία. Το βάζουμε να βράζει για να προετοιμάσουμε το σιρόπι μας. Τέλεια. Εδώ, στο νεράκι μας, βάζουμε τη ζάχαρη. Οπότε ξεκινάμε παρασκευάζοντας το σιρόπι. Το σιρόπι, επειδή θέλει περισσότερη ώρα, πάρα σχεδόν μαζί. Βάζουμε βέβαια και το σιμιγδάλι κατευθείαν. Ωραία. Αλλά εντάξει. Σιμιγδάλι χοντρό. Σιμιγδάλι χοντρό και ψηλό. Λοιπόν, και ψηλό. Έχουμε βάλει τώρα εδώ πέρα τη ζάχαρη μας. Βάλαμε το νεράκι μας. Ωραία. Προσθέτουμε το πορτοκάλι, το ξύσμα πορτοκαλιού. Και η λεμόνι, αν μας αρέσει καλύτερα. Αν μας αρέσει καλύτερα, αλλά θεωρώ το πορτοκάλι έχει ένα ιδιαίτερο. Ταιριάζει τέλεια με το χαλβά. Πιο ζεστές νότες. Ναι. Έτσι. Βάζουμε λίγη βανίλια για άρωμα. Βανίλια. Στο σιρόπι μας. Πάρα πολύ ωραία. Αυτό είναι. Το αφήνουμε να βράσει. Ωραία. Ανακατεύουμε λίγο. Φαλάνα. Και ξεκινάμε τώρα εδώ. Πάμε δίπλα. Ωραία. Είπαμε, είναι μετρημένο ένα ποτήρι ελαιόλαδο. Ελαιόλαδο. Ναι. Και θέλω και ένα ποτήρι όμως. Α, θέλουμε μια ένα από αυτά που έχει εκεί. Ωραία. Στα δαχτυλάτα. Αμέσως. Να βάλω και ένα ποτήρι ηλιέλαιο. Ωραία. Το βάζουμε εδώ. Ναι. Παίρνουμε το σιμιγδάλι μας. Είπαμε 2 ποτήρια σιμιγδάλι ψηλό. Ψηλό. Και 2 ποτήρια χοντρό. Βοηθάει στην υφή. Πάρα πολύ στην βοηθάει υφή. Βοηθάει στην υφή, ναι, το καταλαβαίνω αυτό, ναι. Είναι ένα γλυκό που θα δοκιμάσει, δεν το συζητάω για εμάς τους Έλληνες ή τους ντόπιους. Ο ξένος θα μπει στη διαδικασία να δοκιμάσει χαλβά, μπορεί ο ξένος να αντιληφθεί. Το, ναι, το δοκιμάζει και δεν ξέρει τι είναι και από, ναι, τι είναι φτιαγμένο. Ξέρει, δεν μπορεί, ναι, να ξέρει, ρωτάνε γι' αυτό πάρα ρωτάω πολύ συχνά τι είναι και πώς είναι. Είναι για κάτι που τους αρέσει. Για πες μου άλλα 2 γλυκά που είναι νούμερο 1 σε προτίμηση και από Έλληνες και από ντόπιους. Καταρχήν είναι η μπουγάτσα, η χανιώτικη, η οποία κάνουμε. Πάρα πολύ ωραία. Γάλακτο μπούρεκο, το οποίο και αυτό φεύγει πάρα πολύ. Εγώ το ξέρεις κόσμος, ότι φημίζομαι το ότι είμαι γλυκατζού, δηλαδή δεν έχω θέμα με το φαγητό, να με αφήσεις δυστυχώς όσες μέρες θέλεις, αλλά δεν μπορώ να αντισταθώ πραγματικά σε ένα γλυκό, είναι το κάτι άλλο. Κάτι λοιπόν με σοκολάτα. Σε σοκολάτα μπορούμε να κάνουμε πολλά και διάφορα. Σουφλέ σοκολάτα. Σουφλέ σοκολάτα. Κάποιες φορές. Γιατί η σοκολάτα, ξέρεις, είναι πάλι η εξάρτηση. Ναι. Όσοι αγαπάμε σοκολάτα, είναι σταθερή επιλογή. Τέλεια. Αρχίζει σιγά σιγά και γίνεται και το σιρόπι μας. Τώρα θα αρχίσει σιγά σιγά να γίνεται. Ωραία. Θα στο κρατήσω εγώ αυτό από εδώ. Ενοχλεί τώρα αυτό λίγο. Το σιμιγδάλι το καμπουρδίζουμε. Το σιμιγδάλι το καμπουρδίζουμε μέχρι να πάρουμε το χρώμα που θέλουμε. Ωραία. Εκεί εξαρτάται πώς το θέλει ο καθένας. Από την προτίμηση του καθενός. Πιο σκούρο, πιο ανοιχτό, αναλογικό.
λόγο. Σε ρωτάω γιατί εγώ το αφήνω να γίνει καστανό σκούρο. Δηλαδή το θέλω αρκετά καμένο. Γευστικά μου ταιριάζει καλύτερα. Αλλά μου έχει τύχει και εμένα ακριβώ να μου προσφέρουν πολύ ξανθό. Πολύ ξανθό χρώμα. Και αυτό δεν είναι λάθο. Απλά θέλει, θέλει το, ναι, το σημείο. Αλλά θεωρώ είναι ωραίο να κρατάει. Ναι, ναι, ωραίο. Έτσι. Εξαρτάται πόσο το θέλουμε. Τέλεια. Πόσα άτομα μπορεί να φιλοξενήσει εδώ ο χώρος, γιατί βλέπω ότι εκτός από το χώρο μέσα υπάρχει χώρος και μπρος και πίσω στην πίσω πλευρά του μαγαζιού. Ναι, φυσικά στο υπάρχει. Στο σύνολο πόσα άτομα μπορούν να κάτσουν και να απολαύσουν τα εξαιρετικά μεζεδάκια σας. Μέσα είναι γύρω στα 60 άτομα που χωράνε και έξω τώρα αναλόγως στα τραπέζια και αναλόγως ναι, στο και τις παρέες, ναι, όλα αυτά. Οπότε είναι ο χώρος είναι κατάλληλος και για μια μικρή κοινωνική εκδήλωση, δηλαδή κάποια γενέθλια, κάποια γιορτή. Θεωρώ φυσικά ότι είναι και το κλίμα πολύ ζεστό και αυτό που βγαίνει σαν ατμόσφαιρα κατάλληλο στο να γιορτάσεις κάτι ξεχωριστό, μια περίπτωση. Είναι πιο φιλικά, πιο οικεία, πιο κοντά νιώθεις. Ναι. Δεν είναι κάτι απρόσωπο. Με την Κατερίνα την Ξεκάλου, όταν μιλήσαμε στην αρχή, είπαμε αυτό ακριβώς, ότι εδώ αποφορτίζεις συναισθήματα, αδειάζεις συναισθήματα και πραγματικά γεμίζεις με όλο αυτό που βγάζει αυτό το σημείο εδώ στο κέντρο του παλιάς πόλης του Ρεθύμνου. Αυτό το είμαι σε άλλη εποχή, αυτό το παραμυθένιο. Είναι πραγματικά ένας άλλος κόσμος. Λοιπόν, κοντεύουμε τώρα, βλέπουμε ότι αρχίζει εδώ. Το κάνεις με πολύ αγάπη. Ό,τι αυτό κάνω, με ενδιαφέρει βγαίνει να βγει καλό. Βγαίνει, είσαι από πάνω, λες είναι το μικρό σου παιδί που μα έτσι πρέπει, έτσι πρέπει. Σε ένα τέτοιο χώρο θα ήταν η ιεροσυλία πραγματικά να μην συμβαίνει κάτι τέτοιο. Είναι όλες οι γωνίες φροντισμένες μία-μία και οτιδήποτε αφορά διακόσμηση το έχει επιμεληθεί προσωπικά η Κατερίνα με το χέρι της, με το γούστο της και η πινελιά αυτή πραγματικά φαίνεται. Λοιπόν, όπως βλέπουμε εδώ είμαστε έτοιμοι. Το σμιγδάλι έχει πάρει το χρώμα που θέλουμε. Και θα σκουρίνει, και λίγο παραπάνω μέχρι να βάλουμε το σιρόπι. Οπότε του δίνουμε το περιθώριο αυτό. Ωραία. Και αρχίζουμε και βάζουμε σιγά σιγά το σιρόπι. Αυτό είναι το σημείο που φοβόμουν πάντα. Λίγο το φοβάζαμε. Για ευνόητους λόγους. Αν προσέχεις λίγο, ναι. Μερικά εκατοστά από κοντά σου, για λίγο. Ο χαλβάς, την κυριολεξία. Είναι το κατάλληλο ρήμα. Και ρουφάει το νερό προ το υγρό. Και εμείς διψάμε να το απολαύσουμε. Για τον παραδοσιακό χαλβά θα χρειαστούμε 6 ποτήρια ζάχαρη, 2 ποτήρια χοντρό σιμιγδάλι, 2 ποτήρια ψηλό σιμιγδάλι, 1 ποτήρι ελαιόλαδο, 1 ποτήρι ηλιέλαιο, ξύσμα πορτοκαλιού, βανίλια, κανέλα. Ελευθερία, θα χρειαστεί να το βάλουμε όλο το σιρόπι. Όλο. Είναι μετρημένο. Όλο. Είναι, μετρημένο. Είναι ακριβώς τα υλικά που σου είπα. Ωραία, ωραία. Για να μην η υπάρχει ταλαιπωρία. Για να έρθει και να φτύσει την υφή που πρέπει. Τώρα στο τέλος το γυρίζω και το βάζω όπως είναι. Τέλεια. Εδώ. Ωραία. Μου έρχεται ακόμα και το ξύσμα του πορτοκαλιού, το πιστεύεις. Δηλαδή αναδεικνύεται ακόμα και αυτό. Πρέπει να είναι όλα τόσο όσο. Ναι. Όταν μπει πολύ πορτοκάλι πάλι έχει λίγο. Δεν είναι έτσι, πολύ καλό. Έτσι, τόσο σωστά. Όσο. Το τόσο όσο ξέρεις είναι δικιά μου. Χαίρομαι. Παίρνει λίγο υπομονή τώρα. Την είναι έχουμε. Το πιο δύσκολο σημείο και κάποιοι κάνουν και ένα λάθος. Και το πιο ευαίσθητο τώρα, να μην αρπάξει. Κάνουν ένα λάθος και το σβήνουν πιο πριν επειδή πετάει. Αυτό είναι λάθος. Γιατί μετά δεν σου βγαίνει ο χαλβάς όπως θέλεις. Δεν έχει φύγει το υγρό του. Δεν έχει ρουφήξει τα υγρά του όπως θέλει. Ωραία. Και είναι σαν κρέμα. Εμείς εδώ τον χρησιμοποιούμε περισσότερο, τον κόβουμε με το μαχαίρι. Δηλαδή σε μεριδούλες και αυτά. Ναι. Και θέλω λίγο παραπάνω βράσιμο. Ωραία. Και ας πετιέται. Και ας λερώσουμε γύρω-γύρω. Εσύ ξέρεις. Εσείς εδώ με η μαγείρισα, εννοείται, και χρωματικά πραγματικά φυσικά σκουραίνει αυτό που είπες, σκουραίνει, του δίνει χρώμα. Κανονίζουμε τη θερμοκρασία, δεν ανοίγω και να χαμηλώνω, σηκώνω όπως βλέπετε εδώ τη πετσέτα και ρυθμίζω θερμοκρασία λίγο πιο πάνω. Ωραία. Όταν ξεβράσει το χαμηλώνω ξανά.
Ήξερα, παιδί μου, εγώ τι σου ζήτησα. Τυχαία ήταν η επιλογή, νομίζεις, από όλο τον κατάλογο. Να ξέρεις όμως ότι αυτό το γλυκό, ναι, όσοι έρθουν εδώ τρώνε χαλβά. Λίγο μας αντιπροσωπεύει και εγώ ως Ράκι Παράκι. Κοίταξε, είχα κλέψει λίγο. Ναι, λέω, και αύριο, γλυκά, παιδιά, αλλά θα είμαστε στο Ράκι Παράκι στο Ρέθυμνο, στην παλιά πόλη. Τι πρέπει οπωσδήποτε να δοκιμάσω από γλυκά. Και να μην σου πω οι 10 στους 10 που μπορεί να το χαλβά. Ναι, έρχονται πολύ για το χαλβά μας, πραγματικά τον ψάχνουμε. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι τώρα. Σβήνουμε. Θα σε βοηθούσα να σου φέρω το πιάτο μας. Θα βάλουμε τώρα στο πιάτο, κατευθείαν θα φτιάξουμε εμείς ένα πιάτο. Ωραία. Τρώγεται και ζεστός ο χαλβάς πολύ ωραία, αλλά άμα κρυώσει είναι ακόμα καλύτερος. Είναι το γλυκό που μπορείς να έχεις για μέρες σπίτι και να το απολαμβάνεις. Θα το μαρτυρήσω. Δεν μπορώ. Κάποιος εκεί απέναντι κρατάει παγωτό. Ναι, ισχύει. Θα το φτιάξουμε, θα το κάνουμε. Τώρα είναι λίγο ζεστός ακόμα. Είναι ζεστός, ναι. Και ξέρεις, δεν μπορώ να το διαχειριστώ όπως θέλω. Δεν μπορώ να το βλέψω. Όμως ναι, θα καταλάβετε. Αυτό με τα κουταλάκια. Πάντα ήθελα να δω έτσι πόσο ωραία το κάνετε. Και να το κάνω κι εγώ. Εντάξει, είναι και αυτό ζεστό, μια μικρή τέχνη. Είναι και αυτό λίγο θέλει. Θέλεις να πάω να φέρω το παγωτό? Ναι, βεβαίως. Να φέρουμε και το παγωτό. Εγώ είμαι σχεδόν έτοιμη, οπότε φέρνουμε το παγωτό μας. Εδώ το παγωτό μας. Βανίλια. Συνήθως βανίλια. Mm. Και σοκολάτα ταιριάζει. Ωραία. Αλλά και η βανίλια έχει άλλη. Άρεσε. Ναι. Δεν, νομίζω δεν υπάρχει. Είναι παγωτό. Θέμα προτίμησης. Ναι. Ωραία. Δεν υπάρχει παγωτό που να μην του ταιριάζει. Επίσης ο χαλβάς πάει πολύ ωραία και με φρούτα. Με φρούτα. Με πορτοκάλι, με όλα τα φρούτα. Με μήλο. Ναι, ό,τι και να είναι. Οπότε δεν έχουμε. Είναι κάτι που πάει με όλους και με όλα. Εντάξει, τώρα δεν βάζω έτοιμο άλλο. Έτοιμο το αστέρι, ναι, σου. Πάρα πολύ ωραίο. Να βάλουμε το παγωτό μας. Ήρθε η ώρα. Βάζουμε το παγωτάκι μας. Ωραία. Εδώ, στη μέση. Φέλια. Είπαμε ό,τι παγωτό θέλει οποιοδήποτε. Ό,τι και να είναι. Της αρεσκίας. Ωραία, της αρεσκίας μας. Και... Και άλλο μαγικό. Τι, περίμενα ώρα να το κάνω. Το άλλο μαγικό. Ελευθερία. Με καταστρέψετε φεύγοντας από εδώ. Νομίζω κάποια πράγματα αξίζει να τα δοκιμάσουμε ή αξίζει να τα πάμε. Οπότε... Παιδί μου, μνήμες, γεύσεις. Όταν είναι σπιτικά φαίνονται εξάλλου. Βάλε. Δεν σε σταματάω, βλέπεις. Εντάξει. Ναι. Κοίτα τι κρατάω. Αυτό θα μου επιτρέψει να το κάνω εγώ. Το περίμενα ώρα, πώς και πώς. Ωραία, να το βάλεις. Δεν θα είμαι τσιγκούνα. Βάλ' το. Κανελίτσα μας. Όπως είπες και εσύ, χαλβάς χωρίς κανέλα. Το πιστεύω. Ένα πιάτο από τα παιδικά μας χρόνια, ένα πιάτο γεμάτο αρώματα, ελληνικά αρώματα, αρώματα χωριού, σπιτικά αρώματα, γιατί όλα μπορούν κάλλιστα να φτιαχτούν και από μας. Ένα πιάτο που κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που με πήγες λιγάκι πίσω στα παιδικά μου χρόνια. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Θέλω να πάρω κουταλάκι και να το απολαύσω. Φυσικά. Με έχεις ταξιδέψει στα παιδικά μου χρόνια και όχι μόνο γευστικά. Όλο το σκηνικό έχει συντελέσει σε αυτό, το είπα από την αρχή που ήρθα για άλλη μια φορά κοντά σας. Πιρούνι και κουτάλι, τα πάντα, όλα τα σύνεργα εδώ. Θα κρατήσω το πιρούνι. Θα ξεκινήσω από το αγγλικό για ευνόητους λόγους, δεν κρατιέμαι. Χαλβάς και κηδόνι. Όλα αυτά πασπαλισμένα με κανέλα. Και παγωτό βανίλια. Ελευθερία. Τα λόγια είναι περιτά. Χοιρινό, ψαρονέφρι, βουκίτσες, με φέτα, κτόγαλο χανίων, αρωματισμένο με θυμάρι και ρίγανη. Όλα τα μυρωδικά όλου του κόσμου, τα μπαχάρια, ξηρούς καρπούς, super food και άπειρο τσάι. Πού τα βρίσκουμε? Στο Γλυκάνισο. Από Κορώνου 73 και Μπουνιαλή, εκεί στη γωνίτσα, είναι ο δικός μου μικρόκοσμος. Σε περιμένω να τα απολαύσουμε όλα αυτά στα δικά σου πιάτα. Και επειδή δεν μπορώ να πω πολλά, γιατί η γεύση τα λέει όλα, θα κάνεις εσύ το κλείσιμο. Περιμένω να χαιρετήσεις. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όπως είπαμε, το απλό
είναι και πολύ καλό. Ευχαριστώ που ήρθατε. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Και ένα καλό μεσημέρι. Τζίντζερ ή αλλιώς πιπερόριζα. Ένα μπαχαρικό, μοναδικό, ιδιαίτερο και πολύ ευεργετικό για την υγεία μας. Μπορεί πολύ εύκολα να μας απαλλάξει από τα συμπτώματα ναυτίας, συρρυκνώνει κύστες ή όγκους στο σώμα μας και μας βοηθάει σε τυχόν πεπτικά προβλήματα. Είναι δε εξαιρετικό, φυσικό, αντιπυρετικό.